εκπρόσωπος των ΣΥΝΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την κυβέρνηση και για το Υπουργείο Παιδείας του συγκεκριμένο, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι οικογένειες των μαθητών μας είμαστε προφανώς αναλώσιμοι. Φαίνεται ότι τα σχολεία, παρότι το χάος που γίνεται και παρά την υπερμετάδοση του ιού, ανοίγουν έτσι ακριβώς όπως έκλεισαν, χωρίς καμία άλλη πρόνοια. Ισχύει το απαράδεκτο πρωτόκολλο, το οποίο είναι μάλλον πρωτοφανές. Σε όλες τις χώρες με 3 και 4 κρούσματα κλείνουν τα τμήματα, εδώ πρέπει να νοσήσουν οι συμμαθητές. Εκτός αυτού, αυτό που παρατηρείται και οι οικογένειες αρχίζουν και διαμαρτύρονται, διότι πολλά από τα self-test αναγκάζονται να τα πληρώσουν πλέον από την τσέπη τους. Τα παιδιά ανά πάσα στιγμή κάποιο εμφανίζεται κρούσμα στο σχολείο και οι υπόλοιποι μαθητές την επόμενη μέρα θα πρέπει να εξακριβώσουν και να εκμηλατηθούν. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, η όλη αυτή απόφαση και όλο αυτό το πρωτόκολλο στην πραγματικότητα τι τα κάνει τα σχολεία, τα κάνει εστίες υπερμετάδοσης. Δεν προστατεύει ούτε τα παιδιά ούτε μας. Και μέσα σε όλα αυτά, όλη αυτή η σκληρότητα με την Τράπεζα Θεμάτων, με την ελέγχιστη βάση εισαγωγής, φαίνεται καλά να κρατούν. Είμαστε εδώ ενωμένοι και θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε οι άνθρωποι, οι απλοί, οι μέσοι άνθρωποι, το δίκαιο και την υγεία του λαού.